Γεια σας, καλή μου φίλη. Θα ήθελα να σας δείξω ένα πανέμορφο σχέδιο αζούρ. Είναι πάρα πολύ εύκολο το σχεδιάκι, ιδανικό για καλοκαιρινά πλεκτά. Και γιατί όχι και για χειμωνιάτικα. Πλέκεται πάρα πολύ όμορφα, αποτελείται από 4 σειρές και αριθμός πόντων που θα ρίξουμε είναι πολλαπλό του 4. Πλέκεται πραγματικά πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ όμορφο και ανάγλυφο το σχέδιο και γιατί θα σας το δείξω σε λιγάκι. Από την ανάποδη πλευρά επίσης είναι πάρα πολύ όμορφο. Όπως και στην καλή πλευρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το πλεκτό μας. Έχω ρίξει στη βελόνα 18 πόντους. Θα πλέξουμε λοιπόν 2 σειρές πλέξη κάλτσα, μόνο και μόνο για να έχουμε βάση να ξεκινήσουμε το σχεδιάκι μας. Λοιπόν, πλέκουμε την πρώτη και δεύτερη σειρά πλέξη κάλτσα. Αυτές πρώτες 2 σειρές είναι μόνο για την αρχή. Μετά επαναλαμβάνουμε αυτές 4 σειρούλες που θα σας δείξω. Πλέκεται πάρα πολύ εύκολα. Πλέκουμε. Καλή. Και ανάποδα. Ανάποδη και πόντος ακριανός. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το σχεδιάκι μας. Λοιπόν, σηκώνουμε το πόντο ακριανό και θέλω να δώσετε τώρα προσοχή. Με την δεξιά βελόνα παίρνουμε το πόντο άπλεκτο και το περνάμε στην δεξιά βελόνα. Το παίρνουμε βάζοντας την βελόνα, τη δεξιά βελόνα, στο πίσω μέρος. Το ξαναπερνάμε στην αριστερή βελόνα και πλέκουμε 2 πόντους μαζί καλή. Βλέπετε, είναι σημαντικό αυτό. Κάνουμε διπλό ρίξιμο και περνάμε ένα πόντο άπλεκτο στη δεξιά βελόνα, το δεύτερο πλέκουμε καλή. Στη συνέχεια το άπλεκτο το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Αυτή είναι πρώτοι 4 πόντοι. Συνεχίζουμε. Πάλι. 1-2 πόντους. Το περνάμε πίσω πάλι στην αριστερή βελόνα. Τους πλέκουν και τους 2 μαζί καλή, βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Κάνουν διπλό ρίξιμο και στη συνέχεια το κλείσιμο πόντο άπλεκτο, ένα πόντο καλή. Το άπλεκτο το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Στη συνέχεια ένα πόντο, δεύτερο το περνάμε πίσω στην αριστερή βελόνα. Το πλέκουμε 2 μαζί, βάζοντας την βελόνα μπροστά. 2 ρηξιματάκια, πόντος άπλεκτος, πόντος καλή. Το άπλεκτο πόντο το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Και συνεχίζουμε. 1 πόντο, δεύτερο. Το ξαναπερνάμε στην αριστερή βελόνα και το πλέκουμε και τα 2 μαζί καλή. Διπλό ρίξιμο. Πόντο άπλεκτο, πόντο καλή και το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Και πόντος
Ακριανός. Λοιπόν, στη δεύτερη σειρά θα πλέξουμε όλους τους πόντους ανάποδα. Ανάποδα. Έχουμε εδώ δύο ρεξίματα. Το πρώτο θα το πλέξουμε κάνοντας πόντο ανάποδο μπροστά και το δεύτερο περνάμε την κλωστούλα μπροστά και πιάνουμε τη βελόνα στο πίσω μέρος και το πλέκουμε ανάποδο πόντο. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα, δύο πόντους ανάποδα, πάλι έχουμε τα ρηξιματάκια. Το πρώτο πλέκουμε μπροστά ανάποδο, περνάμε την κλωστούλα μπροστά και το δεύτερο το πλέκουμε παίρνοντας το πόντο από πίσω. Ένα πόντο ανάποδο και δεύτερο ανάποδο παίρνοντας από πίσω. Με αυτόν τον τρόπο οι πόντοι μας θα μας βγουν ανάγλυφοι. Όπως βλέπετε εδώ στο σχεδιάκι, οι τρυπούλες μας βγαίνουν αναλλάξ. Τότε στη τρίτη σειρά θα πλέξουμε ως εξής. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο ακριανό. Κάνουμε ένα ρήξιμο. Παίρνουμε το πόντο άπλεκτο στην δεξιά βελόνα. Το επόμενο πλέκουμε καλή και το περνάμε. Στη συνέχεια σηκώνουμε το ένα πόντο άπλεκτο, το δεύτερο, το περνάμε πίσω στην αριστερή βελόνα και το πλέκουμε μαζί καλή βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Διπλό ρήξιμο, ένα πόντο άπλεκτο, το δεύτερο πλέκουμε καλή και το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Συνεχίζουμε. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο, το δεύτερο, το ξαναπερνάμε στην αριστερή βελόνα, το πλέκουμε μαζί βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Δύο ρηξιματάκια, ένα πόντο άπλεκτο, δεύτερο πόντο καλή, το άπλεκτο περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Συνεχίζουμε, ένα, δύο πόντους, περνάμε στην αριστερή βελόνα πάλι, πλέκουμε μπροστά, δύο πόντους μαζί. Διπλό ρήξιμο, σηκώνουμε το πόντο άπλεκτο, δεύτερο πόντο καλή και το περνάμε από πάνω. Σηκώνουμε το πόντο πρώτο, δεύτερο, το ξαναπερνάμε στην αριστερή βελόνα και το πλέκουμε μαζί καλή βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Κάνουμε ένα ρήξιμο και πόντος ακριανός. Στη τέταρτη σειρά θα πλέξουμε όλους τους πόντους όπως στη προηγούμενη δεύτερη σειρά, θα πλέξουμε ανάποδα. Και πάλι έχουμε δύο ρηξιματάκια. Το πρώτο θα πλέξουμε μπροστά και το δεύτερο θα πιάσουμε την κλωστή, το πόντο από πίσω. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα μας βγει το σχέδιο ανάγλυφο, όμορφο και περιποιημένο. Πιστέψτε με. Ανάποδο. Ανάποδο ρήξιμο. Πιασμένο από πίσω. Πόντι ανάποδη. Και
και πόντος ακριανός. Συγγνώμη, όπως βλέπετε, μας βγήκανε αναλλάξεις οι τρυπούλες μας. Είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο αυτό το σχέδιο, πιστέψτε με. Ανάγλυφο και με αυτό το τρόπο που σας έδειξα, θα βγει το σχέδιο πάρα πολύ περιποιημένο. Και άλλη μία συμβουλή σχετικά με το μέγεθος που θέλουμε να κάνουμε το πλεκτό μας. Όπως είπα, πάντα κάνουμε ένα δειγματάκι, όπως το κάνω πάντα κάθε φορά, πλέκω ένα δειγματάκι, στη συνέχεια μετράω με τη μεζούρα μου και υπολογίζω πόσους πόντους πρέπει να βάλω για να μου βγει σωστό το πλεκτό μου, να μην μπαίνω σε κόπο να ξυλώνω. Κρίμα είναι. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, σας καλώ στο κανάλι μου. Ευχαρίστως θα απαντήσω, ευχαρίστως θα βοηθήσω. Θα ήθελα να κάνετε εγγραφή και να δείτε πάρα πολλά όμορφα και προπάντων πολύ εύκολα σχέδια με βελόνες και πολλές συμβουλές που έχω να σας δώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.